Γεια σε όλους τους φίλους του BullMp.com. Είμαι μαζί με τον Steven, με τον Στέφανο Τριανταφύλλη, τον τραγουδιστή των My Excuse. Μια μπάντα η οποία είναι από τις λίγες που έχουν κάνει μια καριέρα που πάρα πολλές μπάντες θα τις θέλανε στο εξωτερικό. Γεια σου Στέφανε. Τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα. Για χαρά στους φίλους του BullMp.com. Είναι από τις σπάνιες στιγμές που μια μπάντα σαν και εσάς, σαν την μπάντα που έχεις, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνέντευξη, γιατί τώρα έχει αλλάξει η ζωή σου και η καριέρα σου και τα πάντα. Η My Excuse, αυτό που γνωρίζουμε, ήταν μια μπάντα αγγλόφωνη, η οποία έγινε το όνειρό της πραγματικότητα. Έφυγε εξωτερικό. Για πες τα μας όμως κι εσύ. Από πού θέλεις να ξεκινήσω? Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή από το πώς ξεκίνησες, πώς το ονειρεύτηκες και πώς ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα ονειρεύτηκες, πιστεύω. Μάλιστα. Προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε το 99, mm-hmm. ως My Excuse, είναι 14 χρόνια δηλαδή, ή 15. Παίζοντας αγγλόφωνο ροκ, δικά μας τραγούδια. Τα πράγματα τότε στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Δεν υπήρχε τόσο χώρο για group. Καλά, πολύ πιο διαφορετικά, ίσως δεν έχουν αλλάξει και τόσο πολύ τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σκηνή και τόσο support από το mainstream για group τα οποία παίζουν δικό τους αγγλόφωνο υλικό. Mm-hmm. Οπότε σαν κάθε αγγλόφωνη πάντα προσπαθούσαμε, ζοριζόμασταν, τρέχαμε από εδώ και από εκεί, προσπαθούσαμε να βρούμε μέρη για να παίξουμε live, mm-hmm. δεν υπήρχανε, τα ξέρετε όλοι. Κάποια στιγμή πήραμε την απόφαση ότι οι τσιρικάδες είμαστε, θέλαμε να παίζουμε, δεν θέλαμε να περιμένουμε μία φορά το χρόνο πότε θα έρθει ένα group από το εξωτερικό σε κάποιο κλάβο μεγάλο, μήπως και καταφέρουμε να μπούμε κι εμείς να παίξουμε, ας πούμε, ένα μισάωρο. Ήμασταν μικροί, ήμασταν ταυλωμένοι για να παίζουμε και καταλάβαμε πολύ γρήγορα ότι για να παίζουμε live στην Ελλάδα ο κόσμος θέλει να ακούει διασκευές. Mm-hmm. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε και μία άλλη μπάντα παράλληλα, η οποία θα έπαιζε διασκευές και θα έκανε party. Ναι. Και για να παίζουμε και για να παίζουμε περισσότερα live, mm-hmm. και για να δέσουμε και σαν group. Παραδόξως κάναμε επιτυχία εντός εισαγωγικών με τη διασκευομπάντα. Mm-hmm. Τώρα τα λέω σύντομα, ναι. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά τέλος πάντων άρχισαμε να έχουμε μια πορεία στη Θεσσαλονίκη. Μετά διαλυθήκαμε, φαντάρι, τέτοια. Mm-hmm. Καταφέραμε, βγάλαμε ένα δίσκο με τους My Excuse το 2003 με την Blast Record κάτω από τη Universal. Από Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το αναφέραμε. Από Θεσσαλονίκη είμαστε, ναι. Το 2003 έγινε αυτό. Μετά φανταρικά, σπουδές, τέτοια διαλυθήκαμε. Ξαναβρεθήκαμε το 7 και συνεχίσαμε και τους My Excuse και τη διασκευομπάντα. Λεγόταν πώς? Dr. Funk. Dr. Funk. Παίζατε funk, τέτοια μουσική ή όχι? Όχι, κάναμε όμως party. Party, ναι, ναι. Παίζαμε ό,τι μας άρεσε τα πάντα, ναι. Όλα τα είδη της μουσικής. Εκεί άρχισε να γίνεται γνωστό αυτό το party, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Και με το που έγινε τόσο γνωστό και σταθεροποιήθηκε αυτό το πράγμα, τα live μας, δηλαδή παίζαμε σταθερά δύο φορές την εβδομάδα, είπαμε έτσι είστε. Θα αρχίσουμε να παίζουμε και δικά μας με τη διασκευομπάντα. Δεν θα παλέψουμε άλλο με το σύστημα. Ναι, δηλαδή, ναι. Θα παλέψουμε άλλο με. Εμείς θέλουμε να παίζουμε και θέλουμε σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε να παίζουμε τα δικά μας τραγούδια και να κάνουμε και πάρτι και να εμφανιζόμαστε και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Όσο μπορέσαμε την αλλάξαμε. Δηλαδή, φανταστείς, ξεκινήσαμε προσπαθώντας να βρούμε live. Δεν μας άφηναν να παίξουμε γιατί δεν παίζαμε ελληνικά. Ναι. Μας άφηναν να παίξουμε γιατί παίζαμε ελληνικά ροκ, ναι. Και τέτοια γνωστά πράγματα. Mm-hmm. Παλέψαμε πολύ με αυτό. Δεν είχαμε το κουράγιο ή τη θέληση άλλο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όλη τη σκηνή, mm-hmm. και να αναγκάσουμε τον κόσμο να ακούει αγγλόφωνο ροκ από ελληνικές μπάντες. Οπότε mm-hmm. είπαμε ότι θα το. Δηλαδή, συνειδητοποιημένη απόφαση και στρατηγική ήταν να κάνουμε και πάρτι με τις διασκευές και να παρουσιάζουμε δικά μας κομμάτια, mm-hmm. σιγά-σιγά. Αυτό κάναμε. Τα τελευταία 6 χρόνια παίζουμε σταθερά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ξεχωρίσατε από την άποψη ότι και ο κόσμος ήταν πολύ θερμός γενικότερα στα live σας, ναι. και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και γενικότερα δείξατε ότι και οι αγγλόφωνες μπάντες, ναι. μπορεί να προχωρήσουν, γιατί πολλές αγγλόφωνες μπάντες λένε ότι φτάνουν μέχρι ένα σημείο, δεν μας παίρνει στην Ελλάδα, ναι. οπότε σκέφτονται μόνο αν θα έχουμε στο εξωτερικό.
Ναι, μην μπερδευόμαστε όμως, ξεχωρίσαμε γιατί παίζαμε διασκευές που άρεσαν στον πολύ τον κόσμο. Ναι. Λόγω των διασκευών μπορούσαμε να κάνουμε τόσα πολλά live, επειδή mm-hmm. τα πηγαίναμε καλά στις διασκευές και γούσταρε ο κόσμος. Γι' αυτό είχαμε σταθερά live, γιατί βγάζανε λεφτά τα μπαράκια. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, και μέσα από αυτό, αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μπορούμε να κάνουμε το group δουλειά. Ναι. Να κάνουμε μόνο αυτό, να ασχολούμαστε μόνο με αυτό και να ζούμε από αυτό. Mm-hmm. Και αυτό μας έδωσε την οικονομική ευκαιρία να κάνουμε αυτό που θέλαμε πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Να κυνηγάμε ευκαιρίες στο εξωτερικό, να ασχολούμαστε με τα δικά μας κομμάτια. Mm-hmm. Αλλιώς πιστεύω θα είχαμε σβήσει αν δεν υπήρχε το κομμάτι ναι. των διασκευών και της σταθερής δουλειάς. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που σου είπα προηγουμένως είναι ότι πολλές μπάντες λένε ότι πρέπει να φύγουμε στο εξωτερικό ναι. για να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο με την αγγλόφωνη ναι. σκηνή. Ναι. Αλλά λίγες το τολμούν. Εσείς, βέβαια, από όσο γνωρίζω, όχι μόνο το τολμήσατε, αλλά. Πρέπει να φύγεις στο κάνατε. Εξωτερικό. Το θέμα είναι όμως να φτάσεις σε ένα σημείο να μπορείς να φύγεις στο εξωτερικό, να είσαι αρκετά καλός. Mm-hmm. Γιατί είναι μια καλή δικαιολογία το «Α, η Ελλάδα φταίει, η Ελλάδα φταίει». Η Ελλάδα δεν φταίει. Mm-hmm. Ο κόσμος της Ελλάδας δεν φταίει. Άμα είσαι καλός, θα κάνεις πράγματα. Ναι. Και η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν οι ξένοι είναι τι κάνεις στη χώρα σου. Ναι. Και άμα δεν κάνεις τίποτα στη χώρα σου, πώς θα κάνεις κάτι στο εξωτερικό. Ναι. Βέβαια, ξέρουμε εμείς που είμαστε εδώ ότι είναι μικρή η αγγλόφωνη σκηνή, ο κόσμος γουστάρει άλλα πράγματα, ναι. ελληνικά, λαϊκά, αυτή ναι. είναι η κατεξοχήν μουσική, μουσική του Έλληνα. Αλλά πώς να το εξηγήσεις αυτό στον ξένο. Στον ξένο, όντως, όντως. Γιατί θα σου πει, κάτσε ρε μεγάλε, εδώ Billboard, MTV, τέτοια. Mm-hmm. Οι ξένοι καλλιτέχνες κάνουν νούμερα και πωλήσεις ναι. στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εσείς γιατί δεν μπορείτε, αφού ακούνε ξένα. Ναι. Ακούνε Kings of Leon οι Έλληνες. Mm-hmm. Πώς εσείς έχει. Γιατί δεν κάνετε. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να τους κάνεις να καταλάβουν ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι αν είναι απ' έξω είναι καλό, αν είναι δικό μας δεν είναι τόσο καλό. Δεν είναι τόσο καλό. Πώς έγινε στη δικιά σας περίπτωση, στην περίπτωση του Mike Skews, πώς έγινε όμως και προσέγγιση, έγινε προσέγγιση ναι. από ανθρώπους του εξωτερικού και ναι. σας είδανε. Ναι. Καταρχήν είναι και θέμα επιμονής, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή λέμε ότι κλείνουμε τα 15 χρόνια μπάντας τώρα. Mm. Και όσοι είναι σε group αγγλόφωνα ξέρουν πόσο δύσκολο είναι αυτό και τι απογοητεύσεις υπάρχουν στην πορεία. Βέβαια. Αλλά δεν θέλαμε να σταματήσουμε ποτέ. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσει το group. Είτε αυτό σήμαινε να παίζει σε λίγο πιο κυριλέ μαγαζιά που δεν ήταν τόσο του στυλ μας, ναι. είτε σήμαινε να παίζει διασκευές. Πιστεύω ότι τελικά μας έκανε καλό γιατί μας έδεσε κιόλας mm-hmm. παικτικά. Αλλά το κυνηγούσαμε. Η ιστορία είναι ότι πήγε ένας φίλος μας στο Λονδίνο, είχε βρει από το ίντερνετ το μάνατζερ των Muse, το μάνατζερ που ανακάλυψε τους Muse, το Σάφτα Τζάφερη. Και πήγε και στήθηκε στο γραφείο του απ' έξω και τον παρακαλούσε να μπει μέσα να ακούσει τον demo μας. Επειδή επέμενε πάρα πολύ ο άλλος, δεν ξέρω, συγκινήθηκε, του άρεσε. Το άκουσε τον demo, το γούσταρε πολύ και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα να δει ότι όντως υπάρχει αυτό το group που έχει αυτά τα τραγούδια και παίζει έτσι όπως φαίνεται στα βιντεάκια και, στα... mm-hmm. και στον demo. Και πήρε ένα παραγωγό από την Αμερική, τον Ron Saint Germain, τον οποίο ήταν και manager αυτού μου. Τον έφερε εδώ, μείνανε για 5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. το 12 όλα αυτά, αρχές του 12. Ήρθαν, μας είδανε live, είδαν τι γίνεται στα live μας. Mm-hmm. Δουλέψαμε μαζί στο στούντιο, είδαν ότι είμαστε flexible, μπορούμε να δουλέψουμε μαζί τους, μπορούμε να ακολουθήσουμε συμβουλές, να κάνουμε τις αλλαγές στα τραγούδια που θα θέλανε και τέτοια. Τα λέω γρήγορα τώρα, αλλά πήρε καμιά διετία για να γίνει όλο για αυτό. Για να γίνει όλο αυτό, ναι, ναι, ναι. Συζητήσεις, email, διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και τελικά με τα πολλά, εκείνο το καλοκαίρι, πήγαμε στην Αμερική για ένα μήνα για να ηχογραφήσουμε το δίσκο μας με τον Ron Saint Germain. Mm-hmm. Για όσους δεν ξέρουν, τον Ron Saint Germain είναι ένας παραγωγός ο οποίος έχει 12 Grammy, έχει δουλέψει με Soundgarden, Tool, Muse, Red Hot Chili Peppers. Χίλια δυο, τέλος ναι, ναι. Η απορία η δική μας όταν ήρθαν, ήμασταν φυσικά καχύποπτοι Έλληνες, mm-hmm. γιατί ήρθατε εδώ, δεν έχει μπάντες στο εξωτερικό και ήρθατε εδώ για να βρείτε εμάς, μήπως θέλουν τα λεφτά μας, μήπως mm-hmm. θα μας ζητήσουν κανένα τρομερό ποσό, και εγώ τους ρώτησα ευθέως, γιατί είστε εδώ. Ναι. Δεν έχει μπάντες στην Αμερική, στην Αγγλία και τέτοια. Mm-hmm. Η απάντηση ήταν, που τότε δεν με έπεισε, αλλά έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε και έχω πιστεί. Η απάντηση ήταν ότι
όταν είμαστε στο επίπεδο που είμαστε εμείς, είπαν αυτοί, ναι, που έχουμε κάνει τους news, έχουμε κάνει τους Radiohead, έχουμε... Οτιδήποτε μεγάλο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πλέον, καύλα για μας είναι να βρούμε κάτι σε κάποια κολοχώρα, είπανε, δεν το εννοούσαν έτσι, αλλά σε κάποια... σε ένα άσχετο μέρος που δεν έχει βγει ποτέ κανείς από εκεί, που δεν τους ξέρει κανένας. Είναι το στοίχημα για μας είναι αυτό, να βρούμε κάτι που δεν το ξέρει κανένας και να το δουλέψουμε και να πάει καλά. Και ότι επίσης δεν υπάρχουν τόσες μπάντες τελικά στο εξωτερικό. Επειδή τα έχουν όλα έτοιμα και επειδή υπάρχει εκεί πέρα οργανωμένο σύστημα και μάνατζερς και ευκαιρίες και χίλια δυο πράγματα, μας είπανε και το διαπιστώσαμε και εμείς στην πορεία, στην περιοδία που κάναμε αργότερα, ότι βγαίνουν, ας πούμε, π.χ. οι killers, ξαφνικά όλες οι μπάντες παίζουν σαν τους killers, ντύνονται σαν τους killers, προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Βγαίνουν μετά οι Foster the People, ας πούμε, με το Pumped Up Kicks, ξαφνικά όλες οι μπάντες. Εμείς, επειδή ήμασταν αποκομμένοι και δεν είχαμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα, ούτε από image ξέραμε, ούτε από τι παίζουν όλοι οι άλλοι να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτόν τον ήχο. Κάναμε το δικό μας εκεί πέρα και προφανώς τους άρεσε. Ναι. Αποδεικνύεται δηλαδή αργότερα ότι και μας καλέσαν στην Αμερική και το δίσκο κάναμε δωρεάν με παραγωγή του Ron St. Germain και συνεχίζει μέχρι σήμερα, 2 χρόνια μετά, η συνεργασία αυτή. Κάνετε μια περιοδία, θυμάμαι, δεν ξέρω αν έγινε τότε ή έγινε μετά αυτό. Όταν πήγαμε να κάνουμε το δίσκο, παίξαμε δοκιμαστικά 10 live στην Αμερική, έτσι για να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Και όταν είδαμε ότι το έχουμε και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, γιατί εντάξει, στην αρχή βγήκαμε σαν τα κοτόπουλα, έτσι. Το συζητώ, φοβόμαστε. Είναι και... νομίζαμε ότι θα συναντήσουμε εκεί θεούς και δαίμονες. Πήγε μια χαρά. Και μετά πάρθηκε αμέσως η απόφαση ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να πάμε να κάνουμε περιοδία στην Αμερική. Οπότε οργανώθηκε αυτό, κάναμε και το Kickstarter, το οποίο είναι μια πλατφόρμα όπου βγαίνεις και λες ότι έχω αυτή την ιδέα ή αυτό το όνειρο, κάνεις ένα βιντεάκι και ζητάς από τον κόσμο που πιστεύει σε σένα να χρηματοδοτήσει το όνειρό σου, το οποίο έγινε. Την ιδέα σου. Έγινε αυτό, έγινε, μαζέψαμε $10,000 και πήγαμε για 2 μήνες. Τον περασμένο Φεβρουάριο, όχι, πέρσι. Φεβρουάριο 13. Φεβρουάριο κάνουμε μία δίμηνη περιοδία στην Αμερική. 37 πόλεις. 37 πόλεις. Εμπειρία, Ναι, εντάξει. Ναι. Σαν τα έργα. Όπως τα έργα. Με ένα βαν. Με ένα βαν, ταξιδέψατε όλο το... Ταξιδέψαμε όλη την Αμερική. Πολύ ζόρι. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή αν θες να γίνεις rockstar ή όχι τελικά. Αν θες να κάνεις αυτό το πράγμα στη ζωή σου, γιατί δεν έχει καθόλου rockstar ηλίκη αυτή η ιστορία. Είναι σκληρή δουλειά, δεν είναι πάρτι, δεν είναι χαβαλέ, δεν είναι, είναι ζόρι. Είναι, ξυπνάς για 40 μέρες ή για όσο οτιδήποτε είναι το tour, ξυπνάς 8 η ώρα το πρωί σε ένα μοτέλ, φορτώνεις όλο το backline στο van, drums, τέτοια πράγματα, ενισχυτές και τέτοια, οδηγάς μέσω όρο 7 με 10 ώρες την ημέρα, φτάνεις κατευθείαν στο μαγαζί, ξεστήνεις, κάνεις check 10 λεπτά κατευθείαν, 10 λεπτά, γιατί το slot σου είναι μία ώρα. Ναι. Παίζουν όλη μέρα μπάντες. Στα κλαμπ αυτά. Δεν είναι όπως εμάς, παίζει μία μπάντα κτλ. Και έχει live μπάντες. Live συνέχεια. Είναι η διασκέδαση. Πώς εμείς έχουμε εδώ το κουτούκι, την ταβέρνα. Ναι, ναι, ναι. Που... παίζει μια τέτοια από πίσω, ας πούμε, μια ορχήστρα και ο κόσμος τρώει. Εκεί πέρα το κλασικό πράγμα που έχει παντού είναι τα μπαράκια, τα οποία είναι ο κόσμος πάει εκεί μετά τη δουλειά. Τρώει μπέργκερ, πίνει πύρες, βλέπει τα μάτς στις οθόνες και πίσω όλα, μα όλα τα μπαρ πίσω έχουν μια ξεχωριστή αίθουσα με stage. Παίζουν όλη μέρα μπάντες. Παίζουν μπάντες. Το σλότ σου είναι μια ώρα. Πας εκεί, έχεις 10 λεπτά για check. Κατευθείαν μπαμ, μπαμ, ούτε. Sound, τίποτα. Ναι. Τα στείνεις κατευθείαν, παίζεις 45 λεπτά, next. Και πουλάς CD και t-shirt. Ναι, ναι. Με τη διαφορά ότι ο κόσμος που γουστάρει να ακούει τα δικά σου τραγούδια, γουστάρει να ακούει κάτι καινούριο, είναι η μουσική του, την καταλαβαίνει. Πώς δηλαδή ο μέσος Έλληνας, αν βγει ένας Παντελίδης καινούριος που έχει μια καλή φωνή και καλά τραγούδια, θα το πιάσουν όλοι και θα αρέσει. Έτσι είναι και εκεί. Και εκεί, ναι. Δηλαδή, στα live μας είχαμε από 15 χρονών μέχρι 60 χρονών. Το κοινό ήταν και Έλληνες, ήταν όλοι μόνο αυτοί. Κανένας Έλληνας. Κανένας Έλληνας,
οι Έλληνες βοήθησαν στο Kickstarter, πάρα πολύ βοήθησε η ελληνική ομογένεια εκεί πέρα, μας στήριξε, γιατί παρουσιάσαμε πολύ στα social media το όνειρό μας και τέτοιο, ότι είμαστε από Ελλάδα και προσπαθούμε, μας στήριξαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες εκεί, προσπαθώντας να διατηρήσουν και τις παραδόσεις τους, είναι πιο στα ελληνικά, ακούνε πιο πολύ ελληνικά. Πιο πολύ είναι στα ελληνικά, ναι. Έχουν μείνει ίσως σε κάποια κούσματα όπως παλιά. Είναι η μουσική του Έλληνα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Ακριβώς. Η μουσική του Έλληνα είναι η λαϊκή μουσική, το Αμερικάνο είναι η ροκ. Ναι. Ο εξιντάρης ακούει αυτά που ακούμε και εμείς, ας πούμε, τα παλιά. Πώς αντιμετωπίστηκε, μάλλον και οι μουσικές και τα κομμάτια τα δικά σας, που τα παίξατε στο εξωτερικό. Ναι. Πάρα πολύ καλά πήγε. Γούσταραν όλοι. Όπου πηγαίναμε, μας λέγανε ότι γιατί είστε εδώ, παίζετε πάρα πολύ καλά για να είστε εδώ. Πουλούσαμε CD, κάναμε φίλους, κάναμε fans. Ενδεικτικά, τα 2 χρόνια ας πούμε, που είχε βγει το βίντεο κλιπ μας στο Silent Revolution στην Ελλάδα, είχε κάνει 30.000 views, και τους 2 μήνες που ήμασταν περιοδεία στην Αμερική, πήγε στις 530.000. Αυτό σημαίνει, σημαίνει ότι γίνονται πράγματα εκεί, γίνονται όταν ναι, τρέχεις και παίζεις. Σου κάνω παρένθεση, το Silent Revolution όπως και το It's Over Now, Θοδωρής Νιάθος, σκηνοθεσία, βίντεο κλιπ. Απίστευτος, είχα φιλοξενηθεί και στην εκπομπή μου στο BullMp Show, μαζί με όλα τα παιδιά από την εταιρεία που ήταν τότε, ο οποίος είναι και μουσικός, αλλά έχει και οπτική πολύ, πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Δουλεύουμε καλά μαζί, με καταλαβαίνει, ανέχεται τις περιέργειές μας και μου αρέσει αυτό το keep it in the family, δηλαδή ο Θοδωρής ερχόταν και μας έβλεπε από τότε που ήμασταν πιτσιρικάδες στη Θεσσαλονίκη σε κάτι μπαράκια των 50 ατόμων και γούσταρε τρελά και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει δηλαδή με το που μπορείς ή έχεις κάποιο μεγαλύτερο budget να πας. Θέλω... Θες το πιο παρείστικο, το πιο έτσι... Στο παρείστικο, όποιοι ήμασταν στην αρχή, να συνεχίσει το φτάσουμε όσο πάνω, ακριβώς, όπου και να πάει. Γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε από σωστά. Άλλους τίποτα. Και για τη στιγμή τώρα που επιστρέφετε Ελλάδα, κάνατε μια περιοδία, πόσους 3 μήνες μου είπες? 2,5. 2,5 μήνες. Εμπειρίες... Να πω λίγο. Α. Ροκόμπαρα και τέτοια κλαμπάκια, παίξαμε σε 5 άτομα, παίξαμε σε 50 άτομα, παίξαμε σε 1000 άτομα, παίξαμε σε 2 άτομα. Δεν ήξερες τι θα βρεις. Έτσι, δηλαδή είναι δύσκολο πράγμα. Και είναι, ξεκινάς από το μηδέν. Κυνηγάς το όνειρο σου, δίνεται μια ευκαιρία και την αρπάζεις. Οδηγάς αυτό και... που λέω, οδηγάς 10 ώρες, φτάνεις εκεί, στείνεις, παίζεις, τελειώνεις, σου δίνουν ένα κομμάτι πίτσα, μια μπύρα από το μαγαζί κερασμένα. Πας, ξεστείνεις στο μοτέλ, κοιμάσαι και το άλλο πρωί το ίδιο πράγμα. 40 μέρες αυτό. Ή μαλώνεις και τρελαίνεσαι ή βρίσκεσαι σε μια κατάσταση ζεν όπου δεν σε ενοχλεί τίποτα. Ευτυχώς πάθαμε το δεύτερο. Αλλά πολύ κούραση. Το απολαύσατε, κουραστήκατε, αλλά το απολαύσατε όλο αυτό. Κουραστήκαμε, αλλά φυσικά το απολαύσαμε. Ανακαλύψαμε βέβαια, επιστρέφοντας, ότι δεν είναι για όλους. Δηλαδή, πώς το λένε, ο καθένας είδε τον εαυτό του πώς μπορεί να αντέξει το δρόμο και αν θέλει να κάνει για την υπόλοιπη του ζωή αυτό το πράγμα. Το δοκίμασε. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή και εγώ δεν το ήξερα. Άρα είναι κομμάτι της ζωής σας, συνέχεια. Δεν είχε πάρτι, δεν είχε γκόμενες, δεν είχε αυτά φάσεις. Αυτά που βλέπουμε σε ταινίες. Πού και πού είχε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είτε είσαι ο Mick Jagger, είτε είσαι ο τελευταία μπάντα. Η αλήθεια είναι ότι είσαι συνέχεια στον δρόμο, μακριά από την οικογένειά σου, μακριά από το σπίτι σου, με ένα πολύ πολύ κουραστικό πρόγραμμα, πιο σκληρό από άλλες δουλειές που έχω κάνει, έχω αναγκαστεί να κάνω. Δεν είναι μόνο γούστα δηλαδή. Σε πάω λίγο πίσω και θα πάμε λίγο και στο σήμερα. Δουλειές που έχεις κάνει πριν, ασχοληθείς με όλο το κομμάτι της μουσικής και τις μπάντες και όλα αυτά? Πρώτη μου δουλειά, τώρα σε εφηβείες και τέτοια DJ. Όχι, μιλάμε, ναι. Η πρώτη μου κανονική δουλειά, δούλευα βοηθός σε νηπιαγωγείο. Με κάτι ξένα παιδάκια, τόσο ένα ξένο σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Που είχε υπεύθυνος για τέλος πάντων κάποια παιδιά που είχαν αυτισμό. Και μετά δούλευα σε ένα λύκειο, εξωσχολικές δραστηριότητες, θέατρα και τέτοια. Έχει τελειώσει αντίστοιχα πράγματα, έχει κάνει ναι. Παιδαγωγικά. Κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες.
αλλά η μουσική σε κέρδισε. Είναι. Ήταν αυτό το οποίο. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα και θα παρατήσω τη μουσική και πήγα και έκανα άσχετο. Ναι. Μεταπτυχιακό σε δείξη επιχειρήσεων. Εντάξει, το οποίο δεν. Ναι. Πώς μαθαίνεις πώς κινούνται τα πράγματα στο χώρο αυτό. Ναι. Αυτά. Επιστρέφετε μάλλον στην Ελλάδα μετά την περιοδή αυτή. Η αντιμετώπιση, σας βλέπουν με άλλο μάτι τώρα πια στην Ελλάδα. Ή εσείς βλέπετε την Ελλάδα με άλλο μάτι. Όχι. Ενώ είχαν ακουστεί πολλά πράγματα, μεγάλα πράγματα για εσάς, μια ελληνική μπάντα, αγγλόφωνη. Ναι. Κάνει μια περιοδία στο εξωτερικό που δεν είχε. Και είναι πραγματικό, δεν είναι απλώς πάτε να δείτε τι γίνεται. Ναι. Οπότε είχε μεγαλώσει η φήμη σας. Τουλάχιστον εγώ που μιλάω με πολλές μπάντες, νέες μπάντες, είχε μεγαλώσει η φήμη σας. News παίξαν ρόλο, manager κτλ. Ναι. Άρα εσείς έχετε φουσκώσει, δηλαδή είσαστε τώρα πια κάτι παραπάνω από αυτό που φύγατε. Όχι. Απλώς είδαμε όλο αυτό που φανταζόμασταν και ονειρευόμασταν και τέτοια. Το είδαμε πραγματικά πώς είναι και δεν φαίνεται πλέον τόσο μακρινό και τόσο τεράστιο και απίθανο. Δηλαδή, είδαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί στο εξωτερικό, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή για όλες τις μπάντες είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να βγεις έξω. Εμείς, ξέρεις, μεγαλώνοντας νόμιζες ότι θα στείλεις και θα σε ακούσει μια εταιρεία στην Αμερική και θα πάτε την πλάκα της και θα πει πω ρε πώς είστε εσείς, ελάτε εδώ, πάρτε συμβόλαιο για 3 δίσκους και πάρτε και τόσες χιλιάδες δολάρια και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Μπορεί να υπήρχε πριν 25 χρόνια. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η μουσική βιομηχανία, δεν υπάρχουν ούτε, πώς το λένε, πώς λέγονται, A&R, αυτοί που ψάχνουν νέους καλλιτέχνες και επενδύουν σε αυτούς. Πλέον με τα Spotify και το ίντερνετ και τα reality shows και τα The Voice και Voice, τα τέτοια, δεν υπάρχει Ελλάδα. Καμία εταιρεία που χρειάζεται να ρισκάρει να επενδύσει σε κανέναν. Τους βρίσκουν από εκεί. Τους βρίσκουν έτοιμους. Ναι. Ήδη ξέρουν από το The Voice ή από το American Idol ή οπουδήποτε ότι αυτός θα πουλήσει εκατομμύρια. Αφήνουν τον κόσμο να αποφασίσει πριν επενδύσουν. Αν εσύ θέλεις να κάνεις οτιδήποτε, είτε είσαι πάντα από την Ελλάδα είτε είσαι πάντα από την Αμερική, πρέπει πρώτα να αποδείξεις στη δισκογραφική ότι από μόνο σου είσαι μια βιώσιμη επιχείρηση που βγάζει χρήματα, το οποίο μεταφράζεται πολύ απλά σε tour, 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 tour. Εκεί ουσιαστικά είναι και τα έσοδα. Πρέπει να παίζεις συνέχεια, παντού, ώστε να μεγαλώσει το fan base σου και όταν φτάσεις να έχεις κάτω από 500.000 fans στο Facebook δεν θα σε κοιτάξουν καν, κάτω από 1 εκατομμύριο views στο YouTube δεν θα σε κοιτάξουν καν και κάτω από ένα συγκεκριμένο νούμερο πωλήσεων. Αυτό πρέπει να το στήσεις όλο μόνος και να δείξεις ότι να, πουλάω. Ναι. Τότε θα έρθουν και θα σε πάρουν. Για να το κάνεις αυτό πρέπει συνέχεια να παίζεις. Mm-hmm. Άνθρωποι που σας βοήθησαν σε όλο αυτό το κομμάτι της πορείας σας και το. Ήταν κάτι που το τρέχατε μαζί με ανθρώπους που σας πιστέψανε, σας. Για να φτάσουμε εννοείς στην Αμερική ή από τότε που ξεκίνησε. Σιγά σιγά, ναι. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν άνθρωποι κλειδιά στην όλη σας πορεία και καριέρα. Άνθρωποι κλειδιά στην όλη μας πορεία και καριέρα. Ο άνθρωπος κλειδί για μένα ήταν ο Αντώνης Οκανάκης. Αντώνης Οκανάκης. Ναι. Διότι εγώ με τον γκρουπ αυτό από 19 χρονών κάπως έτσι παίζουμε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Ναι. Δεν έχουμε αλλάξει. Κανένας δεν μας έδινε σημασία. Μέχρι που πήγαμε πρώτη φορά στο Ράδιο Αρβίλα. Και με το που πήγαμε στο Ράδιο Αρβίλα άλλαξαν τα πάντα διότι μας είδε ο Αντώνης. Και είπε ότι το γούσταρε, δεν είχε τίποτα να κερδίσει από αυτό, αλλά είναι μεγάλος λάτρης της μουσικής, της ξένης μουσικής. Ναι, ήδη και φιλοξενεί και μπάντες οι οποίες μετά βγαίνουν προς τα έξω. Και καλώς ή κακώς σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν trendsetters, οι οποίοι τους ακούει ο κόσμος και τους εμπιστεύεται και μπορεί εμάς να μην μας δίνανε ποτέ καμία ευκαιρία και καμία σημασία αν δεν υπήρχε κάποιος να πει ότι δείτε αυτό δείτε και ακούστε το, είναι καλό. Mm-hmm. Και το έκανε αυτό για μας, το έκανε αφιλοκερδός, το έκανε γιατί γούσταρε και μας άλλαξε τη ζωή αυτό το πράγμα. Διότι μας έδωσε την ευκαιρία να παίζουμε συνέχεια στην Ελλάδα και να μας ανακαλύψει το κοινό εδώ πέρα. Αυτό. Και στη συνέχεια προς το εξωτερικό, προς την πόλη σας,
Και ο Νίκος ο Μανάκης φυσικά, ο οποίος και αυτός ήταν τέλος πάντων στα μαγαζιά του Αντώνη, ας πούμε, και μας βοηθούσε και μας έτρεχε και μας κατέβασε και στην Αθήνα, mm-hmm. που μας μάθανε και εδώ. Αυτό, ο Ντέμις ο Νικολαίδης σίγουρα, mm-hmm. ο οποίος και αυτός γούσταρε. Όλοι αυτοί το κάνουν γιατί γούσταραν τη μουσική μας. Τη μουσική, ναι. Και είναι πορωμένοι, ας πούμε, mm-hmm. και αυτό. Και σε όλο το κομμάτι τις πορείες προς το εξωτερικό. Στην Αμερική από εκεί και πέρα ο μάνατζερ μας ο Χρήστος Τερζίδης, που είχε γι' αυτό ένα κοινό όνειρο, ήρθε και με έπιασε και μου λέει τόσα χρόνια προσπαθώ να βρω κάποιον να ασχοληθώ στο εξωτερικό, mm-hmm. δεν έβρισκα τον κατάλληλο, γουστάρω, δεν σου λέω ότι το έχω ξανακάνει, δεν σου λέω ότι είναι σίγουρη επιτυχία, αλλά πάμε να κάνουμε μια βουτιά, ναι. και ό,τι γίνει, και εγώ αυτό ήθελα. Mm-hmm. Δεν ήθελα κάτι παραπάνω. Έχεις ρίζες από το εξωτερικό. Είναι η μητέρα μου Αμερικανίδα. Αμερικανίδα. Οπότε ναι, υπήρχε και ένα σύνδεσμο που το θέλες έτσι κι αλλιώς να δεις τις δυνάμεις σου έξω. Έχω ζήσει όλα μου τα καλοκαίρια στην Αμερική σε συγγενείς και τέτοια. Ωραία. Έχω μεγαλώσει ένα σπίτι αμερικάνικο. Η μητέρα μου είναι Αμερικανίδα. Ξέρεις την οτροπία. Ναι. Ξέρεις και τη γλώσσα, οπότε δεν σε δυσκόλεψε ναι, αυτό. Όχι, όχι. Ίσως σε ένα καινούριο κτλ. Όχι. Οπότε ήταν δυνατό. Ωραία, άρα σε μία μπάντα, αγγλόφωνη μπάντα, ναι. είναι εδώ στην Ελλάδα και σκέφτεται, έχει το όνειρο να κάνω κάτι, να κάνω πορεία, να κάνω καριέρα, να φύγω εξωτερικό. Τι θα τις ελεγξεις, θα τις συμβούλευες με όλη την εμπειρία που έχεις μέχρι στιγμής. Θα τις συμβούλευα... Τι θα τις συμβούλευα, είναι πολλά πράγματα. Θα σου πω. Ναι, ή κάποια tips τα οποία, ξέρεις, τα είδες. Και τουλάχιστον να μην ή να τα ακολουθήσουν ή να μην ακολουθήσουν πράγματα τα οποία είδες ότι δεν, τελικά δεν οδηγούν. Πρώτον, θέμα. Κανείς δεν θέλει να ακούσει μία μπάντα που μοιάζει με κάποιο. Τους τάδε που είναι ήδη γνωστοί. Ναι. Δηλαδή, δέξου τη διαφορετικότητά σου και προώθησέ την. Mm-hmm. Κι ας είναι περίεργο και ας μην ακούγεται σαν τίποτα άλλο, μόνο έτσι θα γίνει αν είναι να γίνει κάτι. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται οι καινούργοι... Black Keys, η καινούργια Tool, η καινούργια... Mm-hmm. και ειδικά από την Ελλάδα δεν χρειάζονται. Ναι, να γίνουμε σαν και αυτή την πάταση, ναι. γιατί επειδή ξεχώρισαν αυτοί. Ναι, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Γιατί πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, επειδή έρχονται όλοι στην Ελλάδα. Ακούγεσαι σαν τους τέτοιους και είναι κοπλιμέντο. Δεν είναι κοπλιμέντο. Mm-hmm. Δεν είναι. Ναι. Άλλο. Άλλο. Κάτι δηλαδή το οποίο να είδες εσύ ότι τελικά αυτά τα βήματα πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή θέλω να ξεχωρίσω ή να... Τίποτα, πρέπει να παίζεις συνέχεια, πρέπει να προσπαθείς να παίζεις στο εξωτερικό, πρέπει να ασχολείσαι πάρα πολύ με το ίντερνετ και τα social media. Σημασία έχει το τραγούδι, δεν έχει σημασία. Εγώ έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να... Ναι, αλλά ο ήχος, ναι, ο παραγωγός, ναι. ναι. Άμα είναι καλό τραγούδι και σπίτι σου να το έχει γράψει ένα καστοφωνάκι, θα το καταλάβει ο άλλος mm-hmm. και μπορεί να κάνει και τεράστια επιτυχία online. Ας πούμε, να έχει ωραίο vibe, mm-hmm. ηχογράφηση. Και επίσης πρέπει να. Πώς το λένε, να καταλάβεις γιατί το κάνεις. Ναι. Να το θες, να το αγαπάς. Το κάνεις άμα δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ναι. Είναι αυτό το οποίο δεν, ξανά πρέπει να αποφασίσεις από νωρίς ότι δεν το κάνω με κάποιο στόχο για να γίνει κάτι. Γιατί δεν θα γίνει τίποτα ποτέ, να το ξέρεις αυτό. 99% δεν θα γίνει. Ακόμα δηλαδή και εγώ που κάνουμε 5 πράγματα έξω, ας πούμε, ξυπνάω και κινούμαι κάθε μέρα με το σκεπτικό ότι είτε γίνει είτε δεν γίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Αυτό όμως που λες αφορά εσένα, επειδή όμως είσαι σε μια μπάντα, mm-hmm. αυτό το ίδιο σκεπτικό και να υπάρχει από όλα τα μέλη της μπάντας ή αρκεί ο frontman, ο leader μιας μπάντας να το πιστεύει και ποτέ θα τραβήξει. Ποτέ δεν θα υπάρχει το ίδιο σκεπτικό από όλους τις μπάντες. Από όλες τις μπάντες. Ποτέ. Πρέπει αυτός που ηγείται εντός εισαγωγικών ή έχει το μεγαλύτερο όνειρο να βρει τον τρόπο να κάνει τους άλλους να... ακολουθούν και να μην απογοητεύεται που δεν είναι ενδεχομένως τόσο αφοσιωμένοι, τόσο πορωμένοι με αυτόν. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Άλλος θέλει να ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο, άλλος θέλει να έρχεται να παίζει μόνο πλήκτρα. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Να γίνεται δουλειά. Τώρα που σε βρίσκουμε, δηλαδή σε τι φάση. Αλλά να πω λίγο κάτι άλλο. Ναι, σε θέμα στρατηγικής, αν όλος πει ότι θέλω ρε παιδί μου να κάνω αυτό το πράγμα και να μεγαλώσω τον γκρουπ μου. Ναι. Δεν βγαίνει κάτι με το να στέλνεις σε εταιρείες έξω και να ακούνε. Ο τρόπος να το κάνεις είναι μόνο με το να παίζεις συνέχεια live. Mm-hmm. Να κάνεις συνέχεια tour και να προσπαθείς σιγά σιγά να κατακτάς τα territories, τα λένε. Δηλαδή παίξεις όλη την Ελλάδα
πάνε μετά και παίξε Βουλγαρία. Κάνε tour σε όλη τη Βουλγαρία. Θα πάρεις fans από εκεί. Πρέπει να έχεις βέβαια τη δυνατότητα, τις προσβάσεις και όλα αυτά τα οποία... Εντάξει. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι το κάνουν συνέχεια. Ναι. Εμείς είμαστε... Και το λέω και στον εαυτό μου, έτσι. Το ξύναμε 15 χρόνια, ενώ μπορούσαμε να κάνουμε 1000 πράγματα, αλλά ήταν μονίμως αυτό το δεν γίνεται, πώς θα το... Δεν τίποτα, ρε. Πάρε ένα βαν και πάρε μια εβδομάδα και παίξε Βουλγαρία. Ναι, ναι. Πάνε παίξε Ιταλία. Ναι. Πάνε παίξε Τουρκία. Σιγά 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 σιγά. Να κρατάς σιγά σιγά τα γύρω γύρω, ναι. Και να ακούγεσαι. Να ακούγεσαι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα γίνει αλλιώς. Δεν θα έρθει κάποιος που θα πάθει την πλάκα του και θα σε πάρει στην Αμερική κατευθείαν. Mm. Τώρα που σε βρίσκουμε, ποια είναι τα σχέδιά σου? Νομίζω είναι από τις σπάνιες στιγμές που σε βρίσκουμε στην Αθήνα. Οπότε τι κάνεις ακριβώς? Έχω μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, όπως ήταν και το πλάνο του group και του management. Και είμαι εκεί, το ξεκινάω από το μηδέν μόνος μου, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το group τελικά. Υπάρχουμε ακόμα, θα έρχομαι και στην Ελλάδα, θα παίζουμε τα λαϊβάκια μας. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω πάει εκεί μόνος μου, βρήκα σπίτι, παίζω 2-3 λαϊβάκια την εβδομάδα. Ξανά όπως όταν ήμουν 18 χρόνων μόνος μου με την ακουστική κιθάρα, μόνο τα δικά μου τραγούδια. Σε μπαράκια που βρίσκω και προσπαθώ να κάνω αυτό το πράγμα και να ξαναστήσω γκρουπ. Η διαφορά είναι ότι είμαι στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Υπολογίζω ότι πολύ πιο γρήγορα θα γίνει, αν είναι να γίνει κάτι, γιατί εκεί υπάρχουν ευκαιρίες. Έχω και το δυνατό team μαζί μου. Είσαι με τους ίδιους ανθρώπους που ήταν. Το management του πάντα, το παραγωγό, το Ron St. German. Και προσπαθώ να ξαναστήσω το γκρουπ από την αρχή. Την αρχή. Δεν ξέρω αν θα είναι my excuse, αν θα είναι solo project. Αλλά το συνεχίζω. Ωραία, άρα... Αυτό. Αυτό. Άρα είσαι σε μια φάση πάλι, ξαναστήνεις, ναι. Το εξωτερικό πια, ναι. Όλο αυτό. Ναι. Το όνειρο άρα έγινε πραγματικότητα, που είχες από μικρός, που είχες στη διάρκεια της ζωής σου. Το όνειρο συνεχίζεται, συνεχίζεται. Ναι. Το όνειρο είναι να καταφέρω να παίζω και να μην χρειαστεί ποτέ να σταματήσω να παίζω, δεν είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Τώρα αν προκύψει κάτι και μπορούμε και ζούμε άνετα, ωραία, αλλά εγώ μόνο και μόνο που μπορώ και κάνω αυτό το πράγμα καθημερινά. Είναι σημαντικό. Ναι, δεν είναι εύκολο, το ξέρουν όλοι και οι φίλοι μουσικοί, υπάρχουν πιέσεις από παντού. Οπότε... Για πιο σταθερή δουλειά, για οικονομική τέτοια. Ναι, αλλά είναι κάτι σημαντικό αυτό που έχεις καταφέρει. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είπαμε αρκετά και φαντάζομαι θα φέρει το μέλλον ακόμα περισσότερα σε εσένα, έτσι όπως βλέπω. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πριν κλείσουμε, να πεις κάτι για τους φίλους στο BullMp.com που παρακολουθούν τη συνέντευξή μας και που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για σένα, αλλά και θέλουν να τους δώσεις και κάποιο μήνυμα. Τι μήνυμα, δεν είμαι αρμόδιος να... Μήνυμα ενός μουσικού που φανταζόταν κάποια πράγματα, τα κατάφερε σε ένα σημείο και ίσως και ανάμεσά μας να είναι και μουσικοί, νέοι μουσικοί που να θέλουν να ακολουθήσουν την πορεία σου και την καριέρα. Τον My Excuse και προσωπικά τη δικιά σου. Εντάξει, θα ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά τελικά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι... Στην κάμερα σου παρακαλώ. Στην κάμερα, ναι. Ότι... Μην το σταματάς, επιμονή, σκληρή δουλειά και δεν φταίει κανένας, ούτε η Ελλάδα, ούτε ο κόσμος, ούτε οι ευκαιρίες που δεν υπάρχουν, ούτε τίποτα. Άμα θέλεις, το βρίσκεις τον τρόπο. Άμα δεν συμβαίνει κάτι, άμα δεν σου συμβαίνει κάτι καλό, σημαίνει πολύ απλά ότι δεν είσαι έτοιμος ακόμα και πρέπει να δουλέψεις πιο σκληρά. Άρα θετικά σκεφτόμαστε οτιδήποτε και να συμβαίνει και προχωράμε. Ναι. Προχωράμε. Προχωράμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Να κάνουμε αλλιώς. Αυτό. Στέφανε, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επιτυχίες ακόμα περισσότερες. Να ακούμε για σένα και για την μπάντα την οποία θα ετοιμάσεις. Και να έρθεις μετά από λίγο καιρό και να νομίζουμε ότι είναι η καινούργη Muse ή η καινούργη My Excuse. Βέβαια, παίζουμε ακόμα και έτσι, τα άλλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλά περνάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.